Χαίρετε κυρίε και κύριοι, περιορίστηκε σημαντικά η αστάθεια σήμερα σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Πολύ λίγα τοπικά ήταν τα φαινόμενα στα ορεινά τη κεντρική και τη βόρεια χώρα τι θερμέ απογευματινέ ώρε τη ημέρα. Κατά τα άλλα, όσο θα βαδίζουμε προ τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα, τόσο πιο περιορισμένη θα γίνεται η αστάθεια, δηλαδή αναμένεται βελτίωση περαιτέρω του καιρού με τον υδράγυρο να εναρμονίζεται επιτέλου με τι ημερολογιακέ ενδείξει και το μερτεμάκι στο Αιγαίο να διατηρείται σχετικά ενισχυμένο. Πολύ γενικά σα είπα την όλη εικόνα του καιρού μέχρι και τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Να δούμε όμω πρώτα πώ κύλησε σήμερα η μέρα, όχι μόνο στην χώρα μα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπετε λοιπόν αυτό που σα είπα, περιορισμένη αστάθεια. Μόνο στα βόρεια είχαμε πολύ πολύ τοπικά φαινόμενα. Και αύριο βλέπετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ γενικά, το βλέπετε αυτό, πολύ καλύτερα στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Τώρα, όσον αφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι κάτοικοι τη Ιβυρική Ιασονήσου έχουν να κάνουν με ένα κύμα καύσωνα, όπω και στην Γαλλία ένα κύμα καύσωνα έχει κάνει έτσι, αισθητή την παρουσία του και οι πολύ ψηλέ θερμοκρασίε για τι επόμενε τρει με τέσσερι, για να μην Πέντε ημέρες θα αποτελούν το χαρακτηριστικό του καιρού για όλη σχεδόν την δυτική και κεντρική Ευρώπη. Μέχρι και τι γερμανόφωνες χώρε δεν αποκλείεται ο υδράγυρο να σκαρφαλώσει το επόμενο 48 ώρα και στου 38 με 39 βαθμού Κελσίου. Σε εμά! Η ζέστη αυτή θα παραμείνει εκεί που είναι. Θα δούμε σε λίγο λεπτομέρειε. σω ανέβει λίγο θερμοκρασία προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο κύμα έντονη ζέστη έω και τι αρχέ, μέχρι περίπου και τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε όμω τον καιρό στην χώρα μα. Βλέπουμε ότι θα ξεκινήσει αυτό πάρα, πάρα πολύ καλά. Με λιακάδα παντού, εκτό από τα βόρεια που κάποια λίγα συννεφάκια από το πρωί, θα είναι κατά μόνο από τη Χαλκιδική μέχρι και τον Εύρο λίγο πιο πυκνά. Μέσα στην ημέρα, μεταξύ μεσημεριού και θα διατηρηθεί ο πάρα πολύ καλό καλοκαιρινό καιρό σε όλη την Ελλάδα. Θα βγάλει όμω κάποια σύννεφα κατά τόπου πιο πυκνά στα ορεινότερα τμήματα τη Πελοπονίσου, τη Τερεά, τη Υπήρου, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Μικρότερη πιθανότητα από το 40% στα ορεινά τη πίνδου να βγάλει κάποια μπόρα σύντομη διάρκεια βροχή. Ενώ μεγαλύτερη πιθανότητα στο 60-70% υπάρχει να βγάλει κάποιε μπόρε εδώ στην κεντρική κυρίω Μακεδονία, από την Πιερία μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία και την Δυτική α, Θράκη. Λίγα όμω πράγματα, μικρή διάρκεια φαίνεται είναι αυτά τα φαινόμενα, γιατί όσο θα βαδίζουμε προ το βράδυ. Γενικά θα ξαστερώσει σχεδόν παντού. Λίγα σύννεφα θα επιμείνουν μόνο στα ορεινά, ίσω έω και τι βραδινέ ώρε να συνεχίζει να βγάζει κάποιε τοπικέ βροχούλε στην ουσία σε ορεινά τμήματα τη κεντρική Μακεδονία. Μέχρι και αργά το βράδυ και εδώ τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρό και εκεί θα έχει βελτιωθεί. Πάμε τώρα στου ανέμου. Ένα μελτέμι 5 με 6 μποφόρ θα έχουμε κατά μέσο όρο στο Αιγείο. Επτάρι για να αποκλείονται από τι κυκλάδε και νότιο ανατολικότερα ήδη από την αρχή τη ημέρα. Η βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ τι πρωινέ προμεσηρινέ ώρε τη Παρασκευή μετά το μεσημέρι τώρα θα ενισχυθεί λίγο το βορειοδυτικό αράβμα στα νυχτά του Ιωνίου. Θα παραμείνει σχετικά ενισχυμένο το βορειαδάκι στο Αιγαίο στα έξι και επτά. Αποφόρος όσο πιο νότια τόσο πιο δυνατό θα είναι αυτό. Και θα δροσίζει αρκετά μιλώντας για θερμοκρασία. Να δούμε νωρί το πρωί. Το υδράργυρο να ανεβαίνει λίγο. Συγκριτικά με τι προηγούμενε νύχτε και τα πρωινά, κυρίε και κύριοι, όπου ο υδράργυρο και σήμερα κατάφερε να πέσει σε κάποια ορεινά τμήματα τη Ευρυτανία, τη Ισαλία, τη Δική Μακεδονία και κάτω από του 10 βαθμού Κελσίου μέσα καλοκαιριού. Α, βλέπουμε αύριο το πρωί στου 14 βαθμού από τον Ευρωκόπη μέχρι και την Τρίπολη κατά μέσο όρο υδράργυρο. Τοπικά και λίγο πιο χαμηλά, όχι κάτω από 17 με 19 βαθμού στα παιδινά υπηρετικά και όχι κάτω από 20 βαθμού με 22 στα νησιωτικά τμήματα του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη αντίστοιχα. Πάμε να δούμε τώρα και τι θερμοκρασίε του μεσημεριού. Βλέπετε εναρμονισμένε αυτέ με τις μερολογικές ενδείξεις. τι μερολογικέ ενδείξει. Τι προηγούμενε χρονιέ, τέτοια εποχή, είχαμε πολύ περισσότερη ζέστη. Αλλά στα δυτικά, αύριο θα πιάσουμε και στα νότια 32 με 33 βαθμού. Στα υπόλοιπα, υπηρετικά 28 με 31 βαθμοί Κελσίου. Στο Αιγαίο, περισσότερη δροσιά και κυρίω στο εσωτερικό του Αιγαίου εξαιτία του βορειά, το πολύ 28-29, κυρίε και κύριοι. Πάμε στην Αττική. Πάρα πολύ καλό ο καιρό με λιακάδα από το πρωί. Τοπικέ συνευχέ στα βόρεια τμήματα του νομού, άνευ σημασία στι μεσηβρινέ απογευματινέ ώρε. Το βράδυ θα ξαστερώσει σε όλο το νομό. Ένα βοριαδάκι θα έχουμε στην Αττική, γύρω στα 3 με 4, τοπικά 5 με 6 υποφόρτα αποκλείονται στα ανατολικά τμήματα του νομού και στο νότιο Ιβοϊκό. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο κατά μέσο όρο, γύρω στου 20 με 21 βαθμού το πρωί, γύρω στου 30 με 31 βαθμού αργά το μεσημέρι. Στην Θεσσαλονίκη τώρα και στην ευρύτερη περιοχή τη Κεντρική Μακεδονία, η μέρα θα ξεκινήσει. Πάρα πολύ καλά. Δεν θα λείψουν κάποια συνεφάκια από τα ανατολικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκη και κυρίω την Χαλκιδική. Μικρή πιθανότητα να ψυχαρίσει και να βρέξει τοπικά από το πρωί εκεί, αλλά μέσα στην ημέρα. Θα βγάλει ήλιο στα παράκτια τμήματα, βλέπετε εδώ γύρω από το Θερμαϊκό και στη Χαλκιδική. Κάποια σύννεφα θα σχηματιστούν στα ορεινά των νομών Πέλα, Πιερία και η Μαθεία, στα ορεινά τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Με πιθανότητα κοντά στο 60% να βγάλει κάποια μπόρα μόνο εκεί μέχρι και το απόγευμα προ το βράδυ και κυρίω από αργά το βράδυ και ξανά θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Μπουκαδούρα δυνατή θα έχουμε το μεσημέρι στον Θερμαϊκό στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη κατά μέσο όρο στους 20 βαθμούς το πρωί με 28 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά μαζί στην όλη μετεοπορία μα. Κάθε μέρα, όπω σα είπα στην αρχή του δελτίου, προ τα... αρχέ τη επόμενη εβδομάδα, ο καιρό θα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Θα έχουμε κάποιε συνευχέ στα κεντρικά και τα βόρεια και κυρίω στα βόρεια-ανατολικά. Δείτε εδώ, από τη Βουλγαρία στη Μαύρη Θάλασσα, αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή που μα ταλαιπωρεί τι τελευταίε ημέρε με δυνατέ μπόρε και καταιγίδε, αρχίζει κουρασμένη πλέον, εξασθενημένη, να κινείται μεν ελαφρώ πιο ανατολικά, ακόμα πιο ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά δείτε, θα συνεχίσει έτσι να μα στέλνει κάποια συνεφιά, κάποια στάθεια, με τα γκρι και τα μπλε χρώματα, τα βλέπετε αυτά. Και κάποιε συνεφιέ που θα διζήσουν από την Βουλγαρία και το Σάββατο, το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται στο διάβατο να αφήσουν κάποιε μπόρε στα πιο ημιωρινά ορεινά τμήματα εδώ, από την κυρίω κεντρική Ανατολική Μακεδονία μέχρι και την Θράκη. Στην υπόλοιπη ορεινή Ελλάδα, η πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα στα πολύ ορεινά τμήματα τη Πίνδου είναι γύρω στο 30 με 40% έω και το απόγευμα και το βράδυ. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη Ελλάδα παρατηρούμε απουσία χρωμάτων γκρι και μπλε. Αυτό σημαίνει ο καιρό θα είναι καταπληκτικό. Στο Αιγαίο όμω, να υπολογίσουν οι κάτοικοι και οι ταξιδιώτε, όσοι θα βρίσκονται εκεί και μα ακούνε, στα 6 με 7 από φορτών βορειά, το δυνατό μελτέμι, οι λεγόμενε ετησίε στα ελληνικά. Στο Ιόνι, οι άνεμοι θα είναι πολύ πιο εξαστενημένοι. Στα 3 με 4 ποφόρ. Όσον αφορά τώρα στην θερμοκρασία του Σαββάτου, λίγο πιο υψηλή στα δυτικά εξαιτία των πιο εξασθενημένων ανέμων. Στο Αιγαίο, γύρω στου 27 με 28 βαθμού ο Ιδράγυρο. Στα υπόλοιπα, υπηρετικά, από την Κεντρική Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο, στου 30 με 31 βαθμού Κελσίου η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι του Σαββάτου. Α, όχι και ιδιαίτερα υψηλή αν σκεφτεί κανεί ότι τα τελευταία χρόνια, τέτοια εποχή, είχαμε πολύ πιο υψηλέ θερμοκρασίε, πολύ πιο έντονη ζέστη στην χώρα μα. Πάμε τώρα στην Κυριακή θα παρατηρήσουμε ότι και η Κυριακή θα ξεκινήσει και θα κυλήσει θαυμάσια. Και πάλι εδώ από την Μαύρη Θάλασσα θα έχουμε κάποιε συνευχέ, οι οποίε θα περάσουν από τη Βουλγαρία το μεσημέρι και το απόγευμα τη Κυριακή και δεν αποκλείεται να αφήσουν κάποιε μπόρε από την Ανατολική Μακεδονία μέχρι και τη Θράκη, κυρίω τα ημιωρινά ορεινά. Πιθανώ και όχι μόνο στην υπόλοιπη χώρα, πιθανότητα στην ορεινή Ελλάδα, την υπηρετική να βρέξει, είναι ακόμα μικρότερη την Κυριακή μόνο στα βουνά. Αλλά στι υπόλοιπε περιοχέ η Κυριακή θα κυλήσει θαυμάσια από το πρωί μέχρι και το βράδυ με δυνατό μελτεμάκι στα 6 με 7 μποφόρ στο όχι πάνω από τρία με τέσσερα βοβοληδική άνεμη και θερμοκρασία. Την Κυριακή το μεσημέρι θα παρουσιάσει και κάποια μικρή περαιτέρω άνοδο με αποτέλεσμα να δούμε πολλά 30 διάρια. Θα πρέπει να δούμε πολλά 30 διάρια σε αρκετέ υπηρετικέ περιοχέ από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Πελοπόννησο. Τριάντα τριάρια στα δυτικά, γύρω στου 28 με 29 βαθμού. Ο υδράγυρο στα ορεινά και στα νησιά μα αντίστοιχα για διαφορετικού λόγου. Στα ορεινά εξαιτία του υψομέτρου. Στην περιοχή του Αιγαίου εξαιτία του Μελτεμιού που θα δροσίζει αρκετά εκεί. Πάμε τώρα στην Δευτέρα. Καλό καιρό. Βλέπετε και κάποιοι και πάλι είναι φάκε να σχηματίζονται το πρωί στα κεντροανατολικά. Άνευ σημασία με τα σημερινά δεδομένα φαίνονται αυτά. Και πάλι εδώ στα βόρεια ανατολικά δεν αποκλείονται κάποιε μπόρε στα ημιωρινά ορεινά από την ορεινή Χαλκιδική μέχρι και τον Εύρο. Μικρή διάρκεια όμω μπόρε, έτσι, του δεκάλεπτου, του εικοσάλεπτου, έχει κάτι το σημαντικό. Στην υπόλοιπη χώρα, ακόμα και στα ορεινά, το μεσημέρι, το απόγευμα τη Δευτέρα να βγάλει κάποια μπόρα, βρίσκεται στο 30 με 40%. Καλύτερο ο καιρό, πολύ καλύτερο, καταπληκτικό θα έλεγα, με λιακάδα τη διάρκεια τη Δευτέρα. Στην υπόλοιπη παραθαλάσσια και νησιωτική Ελλάδα. Το Μελτεμάκι διατηρείται στα 6 με 7 φόρ κυρίω στα νότια. Και η θερμοκρασία την Δευτέρα το μεσημέρι πάνω κάτω στα επίπεδα τη Κυριακή δεν αλλάζει. 30 διάρια, 33 άρια στα υπηρετικά, 28 με 29 βαθμού στα ορεινά και στα νησιωτικά τμήματα τη Ελλάδα αντίστοιχα. Αν θέλουμε να ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά στην τάση του καιρού για την Τρίτη, δεν θα δούμε να συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Φαίνεται ότι θα παραμείνει πάρα πολύ καλό ο καιρό, με μάλιστα μικρότερη πιθανότητα από ό,τι σα έλεγα χθε για κάποιε μπόρε στις ορεινότερες περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Πολύ λίγα σύννεφα και βλέπετε να σχηματίζονται το απόγευμα στα υπηρετικά. Καταπληκτικό σε καιρό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μελτεμάκι ίσως διατηρηθεί σχετικά ενισχυμένο στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάποια αξιόλογη μεταβολή, ίσως παρουσιάζει κάποια μικρή μόνο περαιτέρω άνοδο στι πιο δυτικέ και βόρειε περιοχέ τη χώρα μα. Κυρίε και κύριοι, από εμά, ειδικά από μένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ που πλέξετε και απόψε μα για τη δική σα το ενημέρωση. Σα περιμένω και αύριο πάλι εδώ την ίδια ώρα στην ΕΤ. Καλό βράδυ, κυρίε και κύριοι.